Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ήρθατε, κύριε Συρίγο. Καλησπέρα σας, κύριε Αμαβολίτη. Κύριε Συρίγο, να υποθέσουμε ότι υπάρχει μια παγκόσμια ανακούφιση με τον τρόπο που διαχειρίστηκε το Ιράν τα αντίπεινα του Ισραήλ, προσπαθεί ας πούμε να τα αναβαθμίσει. Τρία ερωτήματα για να απαντήσετε συνολικά. Θα σταματήσει εκεί η Ισραηλινή επίθεση, μάλλον η Ισραηλινή απάντηση, ενώ επίκειται και η επίθεση στην Ράφα? Θα αρκεστεί το Ιράν μία σου και μία μου και θα περάσει σε αποκλιμάκωση ή να περιμένουμε πιο δυναμική απάντηση? Και τρίτον, πώς αξιολογείτε, για να απαντήσετε συνολικά, το επαναλαμβάνω, το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές πριν τις ενέργειές τους είχαν ενημερώσει τους δρόντες στην περιοχή τους σημαντικούς? Το κρίσιμο σημείο, το κρίσιμο ερωτηματικό για μένα είναι η στάση του Ισραήλ, όχι η στάση του Ιράν. Το Ιράν είναι σαφές ότι επιθυμεί να αποκλιμακώσει. Και επιθυμεί να αποκλιμακώσει διότι αυτή τη στιγμή έχει χτίσει ένα τεράστιο δίκτυο επιρροής σε Συρία, Ιράκ, Νότιο Λίβανο, Ιεμένη και Λωρίδα της Γάζας και δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το πυρηνικό του πρόγραμμα. Για ποιο λόγο αντέδρασε έτσι όπως αντέδρασε? Για να κρατήσει την αξιοπιστία του. Ήταν θέμα αξιοπιστίας. Όπως επίσης η αντίδραση του Ισραήλ ήταν μια αντίδραση όπως δεν την έχουμε συνηθίσει ως τώρα. Η λογική του Ισραήλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι η λογική των υπέρμετρων αντιδράσεων. Δηλαδή μου κάνεις ένα, σου κάνω δέκα, ούτως ώστε να σκεφτείς αν θα μου ξαναβαγγίξεις στο μέλλον. Εδώ είχαμε μια περιορισμένης κλίμακας απάντηση. Αυτό δημιουργεί ερωτηματικά κατά πόσον το Ισραήλ έχει πει όντως την τελευταία του λέξη ή θα κάνει και κάτι άλλο στο μέλλον. Απομένει να φανεί. Ότι είναι πάντως υπαρξιακή απειλή το Ιράν για το Ισραήλ είναι δεδομένο. Προσπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια να πείσει την Αμερική και την Ευρώπη, αλλά πρωτίστως την Αμερική, να εξαπολύσει πόλεμο εναντίον του Ιράν. Η Αμερική και η Ευρώπη ευτυχώς ως τώρα έχουν απαντήσει ότι δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Τι θα σημαίνει μια τέτοια διαδικασία? Θα σας πω κάτι, κύριε Δαμαβολή, το οποίο έχει περάσει απαρατήρητο. Στην πεντάωρη πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ πήραν μέρος 16 κράτη. Δύο, το Ιράν και το Ισραήλ. Το Ιράν χρησιμοποίησε πυράβλους από την Ιεμένη και το Ιράκ και τα ραντάρ της Συρίας. Άλλα τρία κράτη, δηλαδή πέντε. Στην κατάρριψη των πυράβλων πήραν άμεσα μέρος Αμερική, Βρετανία, Γαλλία με τη βοήθεια της Γερμανίας και η Ιορδανία. Άλλα πέντε, έχουμε φτάσει στα 10 κράτη. Ενώ για την επίθεση ενημέρωσαν τα κράτη του κόλπου, όλα τα κράτη του κόλπου με τα ραντάρ τους, τα οποία παρακολουθούσαν τι γίνεται, και με πρώτη τη Σαουδική Αραβία 11 και αεροπλάνα χρησιμοποίησαν αεροπορικές βάσεις που βρίσκονταν στο Κουβέιτ, στο Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε την έκταση που μπορεί να έχει μια περιφερειακή σύγκρουση. Ενέχει το σπέρμα παγκοσμίου πολέμου αυτό το πράγμα. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν είναι κάτι απλό αυτό το οποίο συνέβη. Τώρα, Λωρίδα της Γάζας. Φημολογείται ότι το Ισραήλ διαπραγματεύτηκε μία ήπια απάντηση στο Ιράν με αντάλλαγμα να έχει την ανοχή των Αμερικανών στο να παρέμβει τη Λωρίδα της Γάζας. Απομένει να φανεί αν γίνει κάτι τέτοιο, αλλά αντικειμενικά κάθε μέρα που περνάει δείχνει ότι το πρόβλημα θα περάσει μόνον μέσα από τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους και είναι προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων να μπουν στη λογική να φτιαχτεί
ένα Παλαιστινιακό κράτος σε βάθος χρόνου με σωστό τρόπο, αλλά πρέπει να μπουν σε αυτή τη λογική. Που... Αλλιώς τα παιδιά που τώρα χάνουν τους γονείς τους στη λωρίδα της Γάζας θα είναι οι αυριανοί μαχητές της Χαμάς, όπως αλλιώς λέγεται. Κύριε Δαμαβολή, το 1988 πήγα στην Αγγλία για μεταπτυχιακά. Έκανα διδακτορικό, έμεινα εκεί πέρα. Όταν πρωτοπήγα, δούλευα πολύ συχνά σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα που λέγεται School of Oriental and African Studies. Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών. Εκεί ήταν γεμάτοι Ισραηλινούς, Εβραίους και Παλαιστινίους. Και τα παιδιά εκείνα έβλεπα, τα οποία το 1988 ήταν μαρξιστές. Οι περισσότεροι από αυτούς το 1994, όταν έφυγα να επιστρέψω στην Ελλάδα, είχαν γίνει οι περισσότεροι από αυτούς Ισλαμιστές. Δεν τους σώθησε προς το Ισλάμ η αγάπη τους προς τον Αλλάχ. Τους σώθησε προς το Ισλάμ το αδιέξοδο το οποίο υπήρχε στις επιλογές που είχαν κάνει ως τότε σε σχέση με τον μαρξισμό. Και πίστεψαν ότι μέσω του Ισλάμ θα μπορούσαν καλύτερα να αντιμετωπίσουν τον εχθρό τους, το Ισραήλ. Αυτό είναι χαρακτηριστικό όλου του προβλήματος, πιστεύω. Που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λέτε, αυτή η προσέγγιση, γιατί ιδιαίτερα για τον Παλαιστινιακό, μέχρι τώρα η άποψη του ενός είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει ο άλλος από το Ισραήλ στην Παλαιστίνη και το αντίστροφο με τη Χαμάς. Επειδή όμως παρουσιάσατε το πολυσύνθετο της υποθέσεως, θέλω να προσθέσω άλλα δύο στοιχεία και να μου τα σχολιάσετε. Εικάζεται ότι οι πληροφορίες που πήρε το Ιράν για να πραγματοποιήσει την επίθεση έχουν να κάνουν με στοιχεία που έδωσαν οι Κινέζοι, αφού διαθέτουν δορυφόρο, μιας και δεν έχουν πρόσβαση, ας πούμε, σε τέτοιου είδους πλατφόρμες οι Ιρανοί λόγω του εμπάργου. Πόσο μπορεί να περιπλέξει ακόμα τα πράγματα όταν οι εντάσεις στη Ινδική θάλασσα εντείνονται? Και επειδή αναφερθήκατε στον Αμερικανικό στόλο, ο οποίος συμμετείχε σε αυτό τον περίφημο θόλο, τον αμυντικό που είχε το Ισραήλ, έχουν δεσμευτεί οι Αμερικανοί ότι θα συνεχίζουν να στηρίζουν το Ισραήλ μόνο σε διάταξη άμυνας. Αν όμως αυτό συρθεί σε ένα πόλεμο, πιστεύετε ότι ο Αμερικανικός στόλος θα στέκεται εκεί, ας πούμε, με δεμένα τα χέρια? Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε. Οι Αμερικανοί είναι εκεί πρωτίστως, διότι τους ενδιαφέρει να μην ξεφύγει η διαμάχη και γίνει η περιφερειακή σύγκρουση. Γι' αυτό το λόγο έχουν στείλει δύο αεροπλανοφόρα, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, και παρακολουθούν από το πρωί ως το βράδυ τι γίνεται, και έχει πάει και ο Μπλίνκεν 4-5 φορές επίσκεψη στα κράτη της περιοχής, μήπως και βρεθεί λύση. Σαφώς συντάσσονται με το μέρος του Ισραήλ. Αλλά η εκτίμησή μου είναι πως θεωρούν πως η κατάσταση είναι μη βιώσιμη και αναζητούν και εκείνη μια λύση. Ως προς το Κίνα, ακούω αυτό που λέτε. Αλλά για μένα απλώς επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι μια περιφερειακή σύγκρουση που δεν έχει το σπέρμα παγκοσμίου πολέμου. Άλλο είναι το σημαντικό για μας. Και δεν το έχω πει ως τώρα, το λέω σε εσάς. Δεν το έχω πει. Κατά γνώμη μου σημαντικό. Πόσο στήχησε στο Ιράν η πυραυλική επίθεση και επίθεση με τα ντρόουν? Εκτιμάται ότι στήχησε γύρω στα 80 εκατομμύρια δολάρια. Πόσο στήχησε η αναχαίτησή του στο Ισραήλ για τους συμμάχους του? 1,3 δισεκατομμύρια. Προσέξτε, 80 εκατομμύρια δολάρια έναντι 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εδώ έχουμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Είναι σαφές αυτό ότι έχουμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για τα ντρόουν τα οποία στοιχίζουν 20-25.000 δολάρια, εξαπολύεις πύραυλο 3,5 εκατομμυρίων. Καθίσταται από ένα σημείο και μετά αυτού του είδους ο πόλεμος ασύμφορος. Τα λέω όλα αυτά διότι βαδίζουμε σε μια εποχή όπου τα ντρόουν θα έχουν κυρίαρχο ρόλο. Ταυτοχρόνως όμως βλέπουμε ότι και το κόστος για την αντιμετώπιση τους καταντά να είναι δυσανάλογο σε σχέση με
το κόστος της δημιουργίας τους. Αυτό μετά τα μαθήματα που παίρνουμε από την Ουκρανία και τη Ρωσία, θεωρώ ότι το επόμενο μάθημα πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ, λόγω και της απειλής που έχουμε στα ανατολικά νησιά μας από την Τουρκία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παράμετρος που βάζετε. Το έχω βέβαια και όταν θα φτάσουμε στα δικά μας, αλλά πριν να πάμε στα δικά μας έχω ένα ερώτημα γέφυρα, που το επόμενο θέμα μας είναι η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Το ερώτημα γέφυρα λοιπόν είναι η θέση που έχει πάρει η Τουρκία στην κρίση της Γάζας με το Ισραήλ και τώρα στη διένεξη με το Ιράν. Έχει επιδεινώσει τις ήδη πολύ άσχημες σχέσεις που είχε με το Ισραήλ. Εκτός των άλλων, ας πούμε, έκανε και εμπάργκο προϊόντων βασικών για το Ισραήλ, η Τουρκία, σε βάρος του Ισραήλ. Θα δούμε να πληρώνει αυτό το τίμημα με μια άμεση φθορά μέσα από τη γεωπολιτική κατατριβή που θα έχει με το Ισραήλ και μια έμεση μέσω της επιρροής που έχει το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ και κυρίως πώς μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό η ελληνική διπλωματία, η ελληνική πλευρά. Λοιπόν, θα φύγω λίγο από τη λωρίδα της Γάζας και το Ισραήλ και θα πάω στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Στην περίπτωση της Ουκρανίας με τη Ρωσία, η γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας αυξήθηκε κατά πολύ. Κατέστη κυρίαρχη. Ο πόλεμος δηλαδή, και μόνον ο πόλεμος, χωρίς να κινηθεί η Τουρκία προς τον Α ή τον Β, που βεβαίως κινήθηκε, δημιούργησε μια τρομερή δυναμική υπέρ της Τουρκίας. Αντιθέτως, η κατάσταση στη Γάζα μέχρι προχθές δημιουργούσε μόνον προβλήματα στην Τουρκία. Αλλάζει αυτό τώρα? Αλλάζει μόνον εν μέρη, υπό την έννοια ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να είναι ένα από τα ελάχιστα κράτη του κόσμου τα οποία ομιλούν, συνομιλούν με το Ιράν και μπορούν να έχουν το ρόλο του εντός εισαγωγικών μεσολαβητή. Είναι ουσιαστικά το Κατάρ, η Ελβετία και η Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, θεωρητικώς η Τουρκία αλλάζει το ρόλο της. Η εκτίμησή μου είναι όμως ότι το κόστος που πληρώνει για τη στάση του Ισραήλ είναι πολύ μεγαλύτερο και πολύ βαρύτερο. Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο τώρα και στην επικείμενη επίσκεψη που έχει προγραμματιστεί του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία, 13 Μαΐου. Έχουμε το γεγονός βέβαια ότι στέκει μια επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στις ΗΠΑ 9 Μαΐου και αυτά σίγουρα σχετίζονται. Όμως αυτό έρχεται να επιχειαστεί από τις δηλώσεις που έκαναν Τούρκοι αξιωματικοί του Υπουργείου Εξωτερικών για τα θαλάσσια πάρκα, που πλέον έχει ξεφύγει από τα 12 ναυτικά μίλια και τις διεκδικήσεις αυτές, έχει φτάσει στα Κύθυρα, στη Μήλο, στην καρδιά του Αιγαίου και μάλιστα έχει χαρακτηριστεί μονομερής ενέργεια όλο αυτό που γίνεται. Έχουμε καταπάτηση της διακήρυξης των Αθηνών κατά την Τουρκία, οπότε αυτή η σκιά υπάρχει, ενώ μένει να επισκεφθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πώς το αξιολογείτε αυτό? Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, αλλά διορθώστε με, δεν το έχω δει εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν είπε η Τουρκία ότι έχει καταπατηθεί η διακήρυξη των Αθηνών, τουλάχιστον δεν το είδα εγώ γραμμένο, αλλά επαναλαμβάνω, μπορεί να κάνω λάθος. Ναι, από τα συμφραζόμενα τώρα, από τη στιγμή που χαρακτηρίζει μονομερείς ενέργειες αυτά που κάνει η Ελλάδα στα θαλάσσια πάρκα. Ωραία. Τώρα, από εκεί και πέρα, πάμε τώρα στην ουσία. Τι λέει η Τουρκία? Η Τουρκία λέει ότι η Ελλάδα φτιάχνει ένα θαλάσσιο πάρκο, το οποίο θαλάσσιο πάρκο περιλαμβάνει και μικρές νησίδες, κυριότητα των οποίων δεν έχει περάσει ρητός στην Ελλάδα βάσει των διεθνών συνθήκων. Αυτή είναι η επαναφορά της θεωρίας των γκρίζων ζωνών που έχει ξεκινήσει από το 1996. Ουσιαστικά η Τουρκία δηλαδή μας λέει ότι
Δεν πάτε να κάνετε ένα θαλάσσιο πάρκο για να προστατεύσετε τα θηλαστικά. Πάτε να κάνετε ένα θαλάσσιο πάρκο το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι ασκείτε την κυριαρχία στα νησιά τα οποία περιλαμβάνετε. Επειδή αυτά τα νησιά είναι και γκρίζες ζώνες, δηλαδή δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους, γι' αυτό και εμείς αντιδρούμε. Αυτό λέει σε γενικές γραμμές στην Τουρκία. Τώρα, επί της ουσίας των τουρκικών επιχειρημάτων. Να πούμε βέβαια ότι υπήρξε για τους ακροατές ότι υπήρξε άμεση απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, προφανώς. Και είναι η σταθερή ελληνική θέση. Δεν τα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Τώρα, επί της ουσίας των τουρκικών ισχυρισμών. Να πούμε το εξής. Η Τουρκία με τη συνθήκη της Λοζάνης, στην Τουρκία μάλλον, με τη συνθήκη της Λοζάνης, περίληψαν όλα τα νησιά που βρίσκονται εντός 3 μιλίων από τις τουρκικές ακτές, συν την Ήμρο και την Τένεδο που αναφέρονται ονομαστικώς, διότι είναι περισσότερα από 3 μίλια από τις τουρκικές ακτές, γι' αυτό και αναφέρθηκαν ονομαστικώς. Όλα τα άλλα νησιά απλώς δεν ανήκουν στην Τουρκία. Άρα το τουρκικό επιχείρημα είναι από μόνο του έολο. Η ελληνική κυβέρνηση απάντησε στην εικόνα την αρχική που έδινε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ότι η Τουρκία το είπε αυτό για να το πει, αλλά δεν πρόκειται να δώσει συνέχεια. Το λέω αυτό διότι έλεγε στο κάτω μέρος ότι και να φτιάξετε εσείς θαλάσσια πάρκα έτσι όπως το λέτε, εμείς νομικά δεν τα αναγνωρίζουμε και τελείωσε. Οπότε ήταν σαν να μας έλεγε φτιάξτε τα θαλάσσια πάρκα που λέτε εσείς, προστατεύστε τα θαλασσοπούλια και, και τα θαλάσσια θηλαστικά, αλλά να ξέρετε ότι αυτό για μας δεν έχει νομικές συνέπειες και κλείνει εκεί πέρα το θέμα. Αυτή ήταν η εικόνα που υπήρχε. Ξαφνικά το θέμα αναζωπυρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με δηλώσεις του Ομέρ Τσελίκ, του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Ευημερίας. Δεν είναι κυβερνητικός αξιωματούχος, αλλά το θέμα αναζωπυρώθηκε. Απομένει να δούμε αν αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί ή όχι. Η εκτίμησή μου είναι ότι σε αυτή τη φάση δεν θα συνεχιστεί. Αλλά απομένει να το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες πώς θα κυλήσει. Παρακινδυνευμένες εκτιμήσεις σίγουρα δεν θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να είμαστε ακριβείς και κρατάω αυτό που λέτε ακριβώς όπως το καταθέτετε. Όμως όλοι οι νονεχείς και οι σοβαροί που ασχολούνται με τα ελληνοτουρκικά ομονούν στο ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει αναθεωρητική στρατηγική. Ναι, θέλω να πάω την κουβέντα σε κάτι που θίξατε πριν, όσον αφορά... Αν με επιτρέπετε. Η διακρίση των Αθηνών, ένα από τα πράγματα τα οποία λέει, είναι ότι οι θέσεις των πλευρών δεν αλλάζουν. Δηλαδή, η διακρίση των Αθηνών δημιουργεί έναν κώδικα συμπεριφοράς. Δεν αλλάζει τις θέσεις των δύο πλευρών. Δεν αλλάζουν οι θέσεις, δηλαδή. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι η στρατηγική της Τουρκίας δεν αλλάζει, η αναθεωρητική. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι γίνεται ένα μικρό διάλειμμα, για τους δικούς της λόγους έχουν πέσει οι εντάσεις, που σε αυτό όμως μπορούμε να αγοράσουμε και εμείς χρόνο και μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Ήδη, επειδή το θίξατε και στην αρχή, και με αυτό να κλείσουμε, ο κύριος Δένδιας έκανε μια κουβέντα με αφορμή την επίθεση, ας πούμε, του Ιράν στο Ισραήλ και την επίδειξη της αποτελεσματικότητας του αμυντικού θόλου του εναέριου και είπε ότι πολλά από αυτά τα πράγματα πρέπει να προσαρμοστούν στα ελληνικά δεδομένα. Είναι ώρα να ανοίξει η συζήτηση για κάτι τέτοιο και ιδιαιτέρως στον ελλαδικό χώρο με την Τουρκία απέναντι, που οι αποστάσεις είναι πολύ πιο μικρές σε σχέση με αυτό που είδαμε στο Ιράν και στο Ισραήλ. Ναι, πιστεύω πρέπει να ανοίξει η συζήτηση. Και όταν αναφέρθηκα προηγουμένως στο κόστος της άμυνας, της αεράμυνας,
το σκεφτόμουν ακριβώς στο πλαίσιο μιας τέτοιας συζητήσεως. Δηλαδή, πόσο θα στοιχήσει η άμυνα της Ελλάδος με δεδομένο ότι η Τουρκία παράγει η ίδια drone, τα οποία είναι αρκετά φτηνά. Είναι από τα πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε με ιδιαίτερη προσοχή το επόμενο χρονικό διάστημα. Πρωτίστως βεβαίως είναι η ασφάλειά μας, η ασφάλεια των πολιτών της χώρας, ασχέτως κόστους. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε κατά νου. Κύριε Ζηρίγου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε και θα τα πούμε σίγουρα στο προσήχες μέλλον. Δεν θα μας αφήσει τα δεδομένα και το παρόν όπως εξελίσσεται να βαρεθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαμαπολίτη. Χαίρετε.